Το θέμα είναι, όπως λέει και εδώ ο κύριος Βόβος εδώ πέρα, αν είναι δυνατόν να μας πάρουν και το ναό του Επικουρίου Απόλλων να το πάνε κάτω, τον κάπο. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε, διότι όπως είπαμε, η ΔΟΗ της Αντρίτερας εξυπηρετεί τον ορεινόν, όλο τον ορεινόν όγκο. Και πώς θα αναπτυχθεί ο ορεινός όγκος άμα φύγουν όλες τις υπηρεσίες από την Αντρίτσανα? Εντελώς αντίθετη στην τακτική των συγχωνεύσεων των πάντων με την ταυτόχρονη απομάκρυνση δημόσιων υπηρεσιών από την περιφέρεια προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλώνουν οι κάτοικοι της Ανδρίτσανας, διαμαρτυρώμενοι για το κλείσιμο της εφορίας στην περιοχή τους. Μεγάλο πλήγμα για την Ανδρίτσανα. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι να ξεσηκωθούμε πλέον, γιατί τι άλλο μπορώ να πω. Μεγάλη καταστροφή. Έφυγε ο Δήμος, έφυγε η τράπεζα, φύγει η εφορία, τελειώσαμε κι εμείς. Η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, η οποία είναι αποφασισμένη να μην παραδώσει τα όπλα αμαχητή. Σήμερα από νωρίς το πρωί, δεκάδες κάτοικοι του ορεινού χωριού πραγματοποίησαν κατάληψη στο κτίριο της ΔΟΗ, έχοντας ενημερωθεί πως υπάλληλοι εταιρείας θα έρχονταν να μεταφέρουν τα μηχανήματα από την Ανδρίτσανα στην υπηρεσία της Κρέστενας. Παρουσία της τοπικής αστυνομίας για αποφυγή επεισοδίων, οι κάτοικοι ανάρτησαν πανό στην είσοδο του κτιρίου, ενώ έβαλαν και αλυσίδες στην πόρτα, αποφασισμένοι να εμποδίσουν την απομάκρυνση των μηχανημάτων. Είναι λυπηρόν το φαινόμενο. Έφυγε η έδρα του Δήμου από εδώ. Πήγε στα Κρέστανα, εάν θα φύγει και η φορεία, συνεχεία θα ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες να φύγουν και απογυμνώνεται η Αντρίτσανα. Από την εφορία εδώ της Αντρίτσανας εξυπηρετείται όλη η ορεινή περιοχή. Να ξεκινήσει άλλος από το Κοτήλιο, να πάει στα Κρέστανα ή να πάει στον Πύργο ή από όλη τη Φυγαλία, είναι αδύνατο, είναι προβληματικό. Και οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Εδώ πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή? Όταν φύγουν όλες τις υπηρεσίες, πώς θα αναπτυχθεί? Λέμε τώρα ανάπτυξη. Ανάπτυξη των ορεινών όγκων. Τι είναι τρόπο, με ποιον τρόπο θα γίνει η ανάπτυξη? Δεν πρέπει να φύγει η απορία από εδώ. Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχος Θανάσης Κωστόπουλος, τασόμενος στο πλευρό των κατοίκων, χαρακτηρίζει λάθος την συγκεκριμένη απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την εφορία, εφόσον το κτίριο που στεγάζεται είναι δημοτικό, οπότε δεν τίθεται θέμα επιπλέον εξόδων λειτουργίας για το κράτος. Ενώ το μόνο που θα επιτευχθεί με την διακοπή λειτουργίας της ΔΟΗ είναι η απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων κατοίκων από την ορεινή ζώνη, όπου θα αναγκάζονται πλέον να διανύουν 70 και πλέον χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν σε άλλη περιοχή. Μας αναγκάζει να πηγαίνουμε 70 και από 40 μέχρι 70 χιλιόμετρα στην Κρέστενα να εξυπηρετείται ο πολίτης, χωρίς δρόμο, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δρόμος. Μέχρι πέρσι υπήρχε ταμπέλα που έλεγε ότι είναι κλειστός ο δρόμος προς Αντρίτσανα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει και παιδό να εξυπηρετείται οι πολίτες και πιστεύω πρέπει να παραμείνει η εφορία όσο του γίνουν όλα αυτά, για να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης και εμείς η περιοχή. Και δεν θα αφήσουμε να πάνε να το πάρουν, γιατί το κτίριο είναι δικό μας. Έχουμε κάνει μια πρόταση στην πολιτεία χωρίς ενοικίο, δωρεάν. Το μόνο που ζητάμε είναι να είναι ένας υπάλληλος τουλάχιστον να εξυπηρετεί τους πολίτες. Όχι αυτό που λένε να πάνε να γίνει συγχώνευση με την Κρέστενα, να υπάρχει χώρος, ένα δωμάτιο ακόμα να εξυπηρετεί τις πολίτες της περιοχής της Αντρίτσανας. Δηλαδή να πάνε, το μόνο που κερδίζουν είναι να δυσκολεύουν την κατάσταση, να μεταφερθούν οι υπάλληλοι δικοί μας στην Κρέστενα. Λυπηρό και άδικο για τους κατοίκους της ορεινής ζώνης χαρακτηρίζεται από την τοπική κοινωνία της Αντρίτσανας η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση να αποξηλώνει οτιδήποτε δημιουργεί κίνηση και ζωή στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές, ενώ αναρωτιούνται πού βρίσκει άραγε εφαρμογή το προεκλογικό σύνθημα «Πρώτα ο πολίτης», αφού όλα τα χωριά οδηγούνται στην ερήμωση. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η ερήμωση της περιοχής δεν είναι απλώς, είναι πράξη. Βλέπουμε ο Καποδίστριας συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες σε μεγάλα μέρη. Ο Καλλικράτης. Η ΔΟΗ τώρα φεύγει. Αν ήταν δυνατόν οι έχοντες και κατέχοντες και αυτοί που είναι στα πράγματα, αν μπορούσαν ακόμα και τον Επικούριο Απόλλωνα να τον αλλάξουν τη θέση, να τον πάνε προς τα κάτω, θα ήταν ευχής έργος για αυτούς. Η περιοχή μας ερημώνει χωρίς να καίγεται καρφί σε κανέναν. Μετά τον Καλλικράτη, το οποίο ήταν έγκλημα για τις ορεινές περιοχές, σιγά σιγά αρχίζουν να αποξηλώνεται οτιδήποτε στην ορεινή περιοχή φέρνει κάποια κίνηση και δημιουργεί κάποια κίνητρα για τον κόσμο να παραμείνει. Φεύγοντας η εφορία, φεύγοντας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ακούγεται ακόμη και η αστυνομία θα φύγει. Είναι δηλαδή κάτι το
εκπληκτικά οδυνηρό για τον κόσμο εδώ, ο οποίος θα αναγκαστεί να μεταναστεύσει σε μεγαλύτερο κέντρο. Και πέραν αυτού είναι και κάτι εγκληματικό για όλη την Ελλάδα. Ο Καλλικράτης ήρθε να διαλύσει τα πάντα στην ουσία. Αναστάτωση έχει επιφέρει συγκεκριμένη απόφαση κατάργησης της εφορίας και στους επαγγελματίες της περιοχής, όπου θα αναγκάζονται πλέον να κλείνουν τα καταστήματά τους και να διανύουν μεγάλες αποστάσεις αρκετές φορές την εβδομάδα για να εξυπηρετηθούν στα γραφεία της εφορίας σε Κρέστενα και Πύργο. Με το να φύγει η εφορία από εδώ πέρα, σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουμε κάτω η Πύργο ή Κρέστενα, όπου θα πάνε, που σημαίνει ότι πρέπει να κλείσω το μαγαζί, ότι πρέπει να μου. Να καθυστερήσω να εξυπηρετήσω πελάτες, πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε να είναι μια φορά. Αλλά άμα είναι κάθε τρεις και λίγο. Είναι άδικη αυτή η απόφαση, γιατί μας υποχρεώνει πλέον να πηγαίνουμε σε μια δοή που λένε θα υπάρχει μόνο στο πύργο στον νομό Ηλίας. Θα κλείνουμε τις επιχειρήσεις μας και θα πηγαίνουμε 70 χιλιόμετρα να πάμε και 70 να γυρίσουμε, 140 χιλιόμετρα. Να βάζουμε βερτζίνη στο αυτοκίνητο, να πηγαίνουμε σε ένα δρόμο που είναι επί εποχής τουρκοκρατίας. Αυτά τα πράγματα ούτε στην Αφρική δεν γίνονται. Είναι απαράδεκτη το κλείσιμο της ΔΟΗ. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να μείνει η ΔΟΗ και να εξυπηρετεί τον κόσμο της περιοχής. Γιατί η περιοχή εδώ πέρα έχει προβλήματα πολλά και είναι ορεινή. Και είναι άδικο αυτό που γίνεται.